Ευρεία σύσκεψη για την ανατροπή της απόφασης του φορέα του ελληνικού κτηματολογίου με την οποία το υποθηκοφυλακείο Φιλιππιάδας, που δικαστικά υπάγεται στην Άρτα, εντάχθηκε στο κτηματολογικό γραφείο και κατ' επέκταση στο υποθηκοφυλακείο Πρέβεζας, πραγματοποίησε ο Δικηγορικός Σύλλογος Άρτας, παρισταμένων εκπροσώπων φορέων, ενώσεων, συλλόγων καθώς και προέδρων τοπικών κοινοτήτων, οι οποίες υπάγονται στο υποθηκοφυλακείο Φιλιππιάδας. Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου, Μιχάλης Νικολάου, έκανε μια σύντομη αναφορά στις ενέργειες που έχουν γίνει ως τώρα από το Δικηγορικό Σύλλογο για την ανάκληση της απόφασης αυτής και ετούμενος να εκδοθεί αντίστοιχη απόφαση περί υπαγωγής της τοπικής αρμοδιότητας του ειδικού άμισθου υποθηκοφυλακίου Φιλιππιάδας στο έμισθο υποθηκοφυλακίο Άρτας. Σήμερα ποιο είναι το καθεστώς? Υπάρχει για λίγο καιρό ακόμα, υπάρχει και θα υπάρχει λίγο καιρό ακόμα, το γραφείο της Φιλιππιάδας. Εκεί είναι το αρχείο, τα συμβόλαια. Μέχρι αυτό να πάει στην Πρέβεζα. Αν κάποιος από εμάς, από εσάς, κάποιους συμπολίτες μας, κάποιους από τα χωριά μας εδώ, κάποιος επαγγελματίας ελεύθερος, κάποιος λογιστής, κάποιος μηχανικός, κάποιος δικηγόρος ή απλός πολίτης, από τη Ροδαυγή παράδειγμα, θέλει να πάρει το συμβόλαιό του ή να πάει οτιδήποτε άλλο μια συναλλαγή, θα πάει στην Πρέβεζα, εκεί είναι η έδρα, εκεί είναι πλέον η προϊσταμένη, θα κάνει την αίτησή του, θα πληρώσει ηλεκτρονικά με κάρτα POS μόνο δέχονται, δεν δέχονται μετρητά, με POS πρέπει να έχει σταλεί κάρτα συναλλαγής, μισθωτική ή χρεωστική. Στη συνέχεια θα πρέπει να πάει στην Φιλιππιάδα να βγάλει τη φωτιπία του συμβολέου. Δεν τελειώσαμε εδώ. Ξαναπάει στην Πρέβεζα να υπογράψει προϊστάμενος. Και μετά θα πάει πάλι στο χωριό του. Και θα κάνει τέσσερις μετακινήσεις για να πάρει ένα συμβόλαιο. Καταλάβαμε. Τι σημαίνει αυτό? Λένε ότι αυτό θα είναι παροδικό. Ότι κάποια στιγμή με την ηλεκτρονική την αίτηση δεν χρειάζεται να πηγαίνουμε οπουδήποτε αλλού. Εντάξει, για τον δικηγόρο, για τον λογιστή, μπορεί να το κάνουμε σε αυτό. Μηχανικός θα το κάνουμε. Ο απλός πολίτης όμως, θα πει στον παππού και στη γιαγιά, πήγαινε να κάνει ηλεκτρονικά την αίτηση. Καταλαβαίνω ότι είναι η δυσχέρεια έχει πολλές συναλλαγές. Δηλαδή αυτό μόνο στην Ελλάδα μπορούσε να συμβεί. Να κάνεις τέσσερις φορές μετακινήσεις, πήγαινε έλα για να πάρεις ένα πιστοποιητικό, να πάρεις ένα συμβόλαιο. Κλείνω την παρένθεση και παλιά στη συνάντηση που κάναμε με το κτηματολόγιο. Εκεί, μετά από τη δίβολη συνάντηση, αφού είδαμε ότι δεν βγαίνει κάποιο αποτέλεσμα, μας είπε ο Γενικός Διευθυντής κ. Κοτσόλης ότι θέλω μια καλή συνεργασία, μια συμφωνία win-win, την είπε κιόλας. Εμείς, εάν δεν αντιδράσετε, θα παγώσουμε το θέμα, θα αφήσουμε όσο μπορούμε πιο πολύ με λειτουργία του γραφείου της Φιλιππιάδος όπως είναι σήμερα, την μορφή που σας είπα, δηλαδή θα πηγαίνουμε εκεί, θα πηγαίνουμε και θα καθυστερήσει η μίσθωση του γραφείου στην Πρέβεζα. Διότι ήδη το κτηματολόγιο των Αθηνών και την Κεντρική Υπηρεσία ψάχνει να βρει εκείνο στην Πρέβεζα 800 τετραγωνικά να την νοικιάσει. Και 800 τετραγωνικά καταλαβαίνετε ότι είναι και για τη Φιλιππιάδα. Δεν μπορεί να είναι 800 τετραγωνικά μόνο για την Πρέβεζα. Αυτό ήταν βέβαια η σπίθα που άναψε, διότι καταλάβαμε ότι πρόκειται περί ενός σκληριασμού, σαν να μας λέει μην κάνετε καμιά δικαστική ενέργεια, μην κάνετε τίποτα και εμείς θα του παγώσουμε, δηλαδή πάμε λίγο παραπέρα στο θέμα. Καταλάβαμε πλέον ότι υπάρχει ένας εμπειρμός, καταλάβαμε πλέον ότι δεν υπάρχει συνεννόηση και αποχωρήσαμε. Το επόμενο βήμα μας είναι με το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος. Θεωρήσαμε ότι είναι ο κ. Χατζηδάκης, με αυτόν ήμασταν σε επαφή με το γραφείο, αλλά μας είπαν από εκεί ότι είναι ο κ. Οικονόμου, ο υφυπουργός αρμόδιος, ο οποίος μετά από πολιορκία 15 έως 20 ημερών, το λέμε τα λίμπης μου, ευδόκησε να μας δεχτεί την ερχόμενη Τετάρτη 4 ώρα το απόγευμα. Ζήτησε χρόνο να ενημερωθεί, του στείλω ορισμένα έγγραφα. Έχει βέβαια πολλές υποχρεώσεις, καταλαβαίνουμε, δεν μπορεί ο υφυπουργός κάθε μέρα να δέχεται κόσμο. Αλλά θα μπορούσε να κάνει μια ειδική παραχώρηση, γιατί το θέμα εδώ είναι φλέγον. Το επισήμαμε με την προσοχή ότι ο κλάδος μας είναι σε απεργία εδώ και ένα μήνα. Το αποτέλεσμα είναι ότι αυτό που σας είπα, ότι το ραντεβού είναι την Τετάρτη, 4 ώρα το απόγευμα. Εκεί, στο ραντεβού αυτό, γιατί πάμε εκεί. Γιατί είναι ο υπουργός ο οποίος δωρίζει το δασίμα του κτηματολογίου. Εμείς ζητάμε να ανακληθεί η απόφαση. Μια απόφαση αλλάζει, καταργείται με νέα απόφαση. Ευτυχώς εδώ δεν πρόκειται περί νόμου να πάει στη Βουλή να αλλάξει κάτι. Είναι μια απόφαση του ΔΣ.
μια απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, μια απόφαση οτιδήποτε άλλο νομικού προσώπου. Άρα λοιπόν μπορεί ο Υπουργός, ο καθήλυνη προϊστάμενος, ο οποίος διόρισε και τα μέλη, έχει την πολιτική ευθύνη και την διοικητική ευθύνη, αφού δείτε έχουμε δίκιο, να ανακληθεί αυτή η απόφαση, να δούμε το θέμα διαφορετικά και πώς θα αντιμετωπιστεί. Αυτό θα ζητήσουμε. Πολλοί, αν ξέχασα πάλι να σας πω ότι στο Συμβούλιο Κροατίας δεν προσφέρουμε μόνοι μας. Είμαστε μαζί μας, είναι και ο Δήμος Αρταίων και ο Δήμος Ζηρού, παρακαλώ. Δηλαδή είμαστε, έχουμε κοινό δικό όργανο, κοινή αίτηση. Δηλαδή φαινόμαστε και οι τρεις. Αυτό είναι πολύ καλό, γιατί φαίνεται δεν είναι μόνο ο δικηγόρος, κατ' επέκταση και εσείς εδώ οι υπόλοιποι κλάδοι, ότι είναι και οι δύο εμπλεκόμενοι Δήμοι. Υπάρχει όμως μια μικρή τώρα ιδιαιτερότητα εδώ για τη Φιλιππιάδα. Εγώ πήγα στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Φιλιππιάδας. Η Φιλιππιάδα καταρχήν θέλει να παραμείνει σαν υπηρεσία εκεί το υποθετικό φυλακείο. Με την κατάσταση του νόμου που υπάρχει σήμερα, ο νόμος του 2018, αυτό δεν μπορεί να μείνει για πολύ. Κάποια στιγμή θα καταργηθεί. Αλλά υπάρχουν πολλοί αστερίσκοι εδώ, αγαπητοί φίλοι. Δύο πράγματα μπορούν να γίνουν. Ή να ιδρυθεί δεύτερο κτηματολογικό γραφείο στον νομό Πρέβεζες μέσα από τη Φιλιππιάδα, που θα πάρει και το Σπρωτικό. Ξέρετε, υπάρχει στο Σπρωτικό κτηματολογικό φυλακείο, να πάρει και αυτό εκεί. Και στην έδρα του Δήμου Ζηρού, που είναι η Φιλιππιάδα, να λειτουργήσουν αυτά τα δύο τα συγχωνευτέντα, συγχωνευτισόμενα στην υποθετικό φυλακία ως δεύτερο υποκατάστημα. Ή, αν αυτό δεν είναι εφικτό, τότε θα πρέπει να επαχθεί το καταργούμενο υποθετικού φυλακίου Φιλιππιάδος να ενοποιηθεί με το υποείδεση κτηματολογικό γραφείο Άρδας. Έχουμε μπει στην τελική ευθεία πλέον. Τελείωσαν οι επαφές που είχαμε στην Αθήνα κατά ένα μεγάλο μέρος. Ένα τελευταίο είναι την επόμενη Τετάρτη, το απόγευμα. Έχουμε ραντεβού με τον υφυπουργό, τον κύριο Κονόμου, ο οποίος είναι υφυπουργός ενέργειας και περιβάλλοντος, ο οποίος είναι και καθήλυνα αρμόδιος από πλευράς κτηματολογίου. Καθυστέρησε το ραντεβού αυτό γιατί ήταν απασχολημένος ο υπουργός, σεβόμαστε το έργο του, αν και εμείς επιμέναμε ότι θα έπρεπε να γίνει πιο νωρίτερα το ραντεβού. Έχουμε προσφύγει στο Συμβούλιο Επικρατείας, έχουμε καταθέσει αίτηση ακυρώσεως, η οποία βέβαια αργεί να εκδικαστεί. Το αν θα ανασταλεί ή όχι η απόφαση, αυτό είναι θέμα νομικό, να μην σας απασχολήσω και σας κουράσω. Σήμερα εδώ, εμείς σαν δικηγορικός σύλλογος, καλούμε όλους τους φορείς. Δεν είναι εκδήλωση του συλλόγου, είναι εκδήλωση της Άρτας, θα λέγαμε. Καλέσαμε τους φορείς οι οποίοι εμπλέκονται με το κτηματολόγιο, δηλαδή τους, όπως είναι το Εμπορικό Επιμελητήριο, ο Σύλλογος Μηχανικών, Τεχνικό Επιμελητήριο, ο Σύλλογος Φοροτεχνικών, οι συμβολιογράφοι, οι δικαστικοί επιμελητές. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υπάρξει μια πλήρης ενημέρωση. Έχουμε πάρα πολλά επιχειρήματα και θα πρέπει στον αγώνα αυτό να είμαστε όλοι μαζί ενωμένοι. Εκείνο που θέλουμε να περάσουμε το μήνυμα είναι ότι δεν θα περιοριστούμε σε ψηφίσματα, ούτε θα πάμε μια μαζί με αντιπροσωπεία, θα πάμε ένα πούλμα, θα αναβλώσουμε, θα πάμε στην Αθήνα. Πρέπει να έχουμε τα λεφτά επιχειρήματα και έχουμε πάρα πολλά να πείσουμε να βρεθεί καταρχήν μια λύση πολιτική, παύλα διοικητική. Πιστεύω ότι έχουμε το δίκιο με το μέρος μας, έχουμε πάρα πολλά αποδεικτικά στοιχεία και από εκεί και πέρα, τι να σας πω, υπάρχει το λεγόμενο πολιτικό κόστος. Ας το επιμοστούν αυτοί οι οποίοι θα αρνηθούν στα αιτήματά μας. Οφείλουμε να αντιδράσουμε ως κοινωνία, ως φορείς, γιατί το πρόβλημα που δημιουργείται αφορά τους πολίτες και την εξυπηρέτησή τους, επεσήμανε. Ενδεχομένως την Τετάρτη, να δούμε και τη συμμετοχή θα υπάρξει, σκεφτήκαμε να πάμε και ενσώματι στην Αθήνα. Αν βάλουμε ένα λεωφορείο, δηλαδή, ενδεχομένως να είναι κάποιος από εσάς, δεν λέμε όχι. Θέλουμε να δώσουμε τις πραγματικές διαστάσεις του θέματος, αγαπητοί φίλοι. Δεν είναι αγώνας των δικηγόρων, δεν είναι συντεχνιακός αγώνας, είναι αγώνας όλων μας, δικών μας είναι εδώ. Δεν είναι αρτινών. Απλώς εμείς, λόγω επαγγέλματος, επειδή είμαστε άμεσα συνδεμένοι με τον χώρο αυτόν, είμαστε μπροστά. Είναι όμως αγώνας κοινός όλων. Δηλαδή, δεν είναι μόνο δικό μας, είναι και δικό σας, δικό μας. Δηλαδή, κυρίως του πολίτη. Και θα θέλαμε εσάς, από τα τοπικά συμβούλια, να το διαδώσει στον κόσμο. Επίσης, είναι και θέμα, όχι θα διαβοήθω. Βλέπει, ο Δήμος Αρταίων χάνει 15 χωριά, δηλαδή χάνει περίπου τις μισές κοινότητες, πόσες έχει, 30 πόσες έχει. 32. Χάνει τις μισές περίπου, πάνε στην Πρέβεζα. Ναι, χάνει τις μισές περίπου. Χάνει δηλαδή ολόκληρα δημοτικά δημιουργήματα, όλος ο παλιός Δήμος Ξηρογωνίου. Το θέμα, πρίσμα αυτό λοιπόν, το θέμα είναι σοβαρό, διότι δεν ξέρουμε και τι άλλο υπήκεται. Μπορεί παράδειγμα και δικαστικά αυτή η περιφέρεια να πάει σε ένα άλλο στάδιο, να πάει εκεί στην Πρέβεζα.
Το γεγονό ότι έχουμε και το προηγούμενο τη ΔΟΗ που πήγε και αυτή στην Πρέβεζα, βλέπουμε μια αφέμαξη στην πόλη μα. Δεν το λέμε τοπικιστικά, το αναλαμβάνουμε συντεχνιακά. Βλέπουμε μια σκληρή πραγματικότητα και πρέπει να τη δράσουμε. Κατανοούμε τα προβλήματα που δημιουργούνται και δηλώνουμε την αμέριστη συνδρομή σε κάθε επίπεδο που εμπίπτει στις αρμοδιότητές μας, τόνισαν από την πλευρά τους και εκπρόσωποι φορέων του νομού. Εμείς, επειδή το έχουμε καταλάβει, βρισκόμαστε σε αυτή εδώ την αίθουσα σήμερα, συμπαραστηκόμενοι στον αγώνα των δικηγόρων και όχι μόνο, όλου του νομού της Σάρδας, σε ένα δίκαιο αίτημα που έχουν οι δικηγόροι και όχι μόνο, όπως είπα πριν. Οι δικηγόροι βρίσκονται σε απεργία στην περιοχή μας εδώ και αρκετό καιρό. Κανένας δεν έχει σκύψει πάνω σε αυτό το πρόβλημα. Εμείς σαν επιμελητήριο πάντα προσπαθούμε αυτές τις καταστάσεις να μπορέσουμε να τις αμβλύνουμε, να μπορέσουμε να λυθούν αυτά τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν και δημιουργούνται από την κεντρική εξουσία. Πιστεύουμε ότι η κεντρική εξουσία, που για άλλη μια φορά μας γυρίζει την πλάτη σαν άρτα, να αντιληφθεί το πρόβλημα που υπάρχει και να δώσει λύση στο συγκεκριμένο θέμα. Γιατί είναι όλα τα χωριά του κάμπου, ανήκουν σε αυτό το υποθήκο φυλάκιο. Οπότε με αυτή την απόφαση φεύγουν όλα και πάνε προς Πρέβεζα μεριά. Καταρχήν, σαν συνδικαλιστικό όργανο που είναι εμπορικό σύλλογο, συμπαριστικόμαστε σε έναν άλλον φορέα συνδικαλιστικό που είναι δικηγορικό σύλλογο. Βέβαια, το πρόβλημα είναι όλο του νομού. Δεν είναι μόνο του δικηγορικού συλλόγου. Γι' αυτό είμαστε και εδώ σήμερα να το συζητήσουμε, να δούμε πού μπορούμε κι εμείς να βοηθήσουμε από την πλευρά μας, να ενημερωθούμε για κάτι που δεν ξέρουμε και από εκεί πέρα να δούμε τι ενέργειες θα γίνουν. Όμως παρόλα αυτά, στην προκειμένη περίπτωση, εφόσον δεν μπορεί η πολιτεία να υπερασπιστεί το ρόλο της, θα πρέπει, εμείς θεωρούμε και συμφωνούμε με τον δικηγορικό σύλλογο της Άρτας, γι' αυτό βρισκόμαστε και εδώ, για να μπορέσουμε κοινές ενέργειες, έτσι ώστε να παραμείνει το γραφείο αυτό μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία ψηφιοποίησης των αρχείων ή σε μεγάλη καθυστέρηση το φυσικό αρχείο του πιστοκοφυλακίου Φιλιππιάδας, μιας και υπάρχουν και 15 κοινότητες που υπάρχουν στο νομό Άρτας, κακώς πάλι, αλλά αυτές είναι παθογένειες που υπήρχαν από τα προηγούμενα χρόνια, να μεταφερθεί στο πιστοκοφυλακίο Άρτας ή στο εκτιματολογικό γραφείο της Άρτας, έτσι ώστε να εξυπηρετούνται και οι πολίτες και οι δικηγόροι. Πάντως εμείς, σύσσιμο και μετά από συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπαραστηκόμαστε στο πρόβλημα αυτό και θα είμαστε μαζί σε κάθε ενέργεια. Μαζευτήκαμε όλοι εδώ σήμερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, διότι η κατάσταση αυτή πρέπει να λάβει μια διαφορετική διάσταση. Δεν είναι ούτε συντεχνιακό το ζήτημα, οι συμβολιογράφοι, οι δικηγόροι. Είναι θέμα των πολιτών. Το ζήτημα είναι κοινωνικό, διότι ένα πάρα πολύ απλό πράγμα, οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στη Φιλιππιάδα, στη Ροδαυγή, αναγκάζονται τώρα να πηγαίνουν στην Πρέβεζα. Είναι πάρα πολλά τα έξοδα, είναι πάρα πολύ μεγάλη η διαδικασία και πλέον είναι ζήτημα κοινωνικό. Εκεί ήθελα να εμφυστήσω την προσοχή. Εμείς θα τη βρούμε, θα το βρούμε τον τρόπο, θα πηγαίνουμε στην Πρέβεζα. Ούτως ή άλλως πηγαίναμε και άλλα πράγματα στην Πρέβεζα. Ο πολίτης όμως ταλαιπωρείται πάρα πολύ και είναι πάρα πολλά τα έξοδα για να πάει και πέρα δόθη συνεχώς στην Πρέβεζα. Το Τεχνικό Επιμελητήριο εκφράζει τη στήριξη στο Δικηγορικό Σύλλογο Άρτας όσον αφορά το θέμα που έχει προκύψει με το κλείσιμο και τη μεταφορά του υποθεκοφυλακίου Φιλιππιάδας στην Πρέβεζα και θα είναι δίπλα σε οποιαδήποτε ενέργεια αποφασίσει ο Δικηγορικός Σύλλογος και μετά τη σημερινή σύσκεψη, έτσι ώστε να παραμείνει το υποθεκοφυλακίο Φιλιππιάδας, διότι εξυπηρετεί, όπως εισακούστηκε και στις δηλώσεις του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου, 17 χωριά του νομού Άρτας. Αυτή είναι η άποψή μας. Δεν μπορεί να χάνονται χωρίς να γνωρίζουμε θέσεις και υπηρεσίες να μεταφέρονται από το νομό μας σε γειτονικούς νομούς που θα δημιουργήσουν πρόβλημα στην εξυπηρέτηση του πολίτη.